τα φιλοσοφικά συστήματα της Ινδίας. Αυτό είναι αφιερωμένο στους αρχαιολάτρες Έλληνες, οι οποίοι λένε η Ελλάδα και η Ελλάδα και αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Βρήκαμε στο ίντερνετ, σε site εσωτερικά όπως λέγεται, και επιλέξαμε κάποια σημεία τα οποία δείχνουν ότι η φιλοσοφία ξεκίνησε στην Ινδία, προηγούνται οι Ινδοί και οι αρχαίοι μου πρόγονοι ήταν κάνανε αντιγραφή. Ξεκινάμε. Πουθενά αλλού οι τάσεις της φιλοσοφίας δεν είναι τόσο ζωηρά όσο είναι στα Ινδίας, λέει ο Will Durant, παγκόσμια ιστορία του πολιτισμού. Πραγματικά, ίσως δεν υπάρχει άλλος λαός στον κόσμο με τόσο έντονο φιλοσοφικό πνεύμα όσο ο λαός της Ινδίας. Και μάλιστα η φιλοσοφική του στάση δεν εκφράζεται μόνο με μια θεωρητική και διανοητική απασχόληση με τα φιλοσοφικά θέματα, αλλά και με μια πρακτική στάση με έναν τρόπο ζωής. Ο χώρος της Ινδικής φιλοσοφίας καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα τόσο μέσα στον χρόνο όσο και στους τρόπους έκφρασης. Έτσι θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια σκιαγράφηση και κατόπιν εξαρτάται από τον καθένα αναγνώστη να ανατρέξει και σε άλλες πηγές που ασχολούνται με το θέμα όσο και στα ίδια τα ινδικά κείμενα βάσης που μπορεί να βρει. Καταρχήν να επισημάνουμε ότι η Ινδική φιλοσοφία έχει την τιμή να θεωρείται ως η αρχαιότερη στον κόσμο. Ίσως η ελληνική φιλοσοφία να έχει γίνει περισσότερο γνωστή και να έχει επηρεάσει περισσότερο τη Δύση, αλλά υπάρχουν Ινδικά φιλοσοφικά κείμενα, Ουπανισάδ, αρχαιότερα από οποιοδήποτε γνωστό κείμενο ελληνικής φιλοσοφίας. Οι αρχαιόπληκτοι Έλληνες σήμερα λένε για χιλιάδες χρόνια, 100.000 χρόνια πριν, ιστορίες για αγρίους δηλαδή, έτσι. Περιληπτικά να πούμε ότι γύρω στο 1500 γράφονται οι Βέδες, αργότερα οι Ουπανισάδες και τα πρώτα ελληνικά κείμενα είναι γύρω στο 700 π.Χ. Άρα λοιπόν προηγούνται χρονικά οι Ινδοί. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο Πυθαγόρας, ο μεγαλύτερος πρωτοπόρος της φιλοσοφίας στη Δύση, μαθήτευσε στην Ινδία. Επίσης έχει επισημανθεί η ομοιότητα της πλατωνικής φιλοσοφίας με την Ινδική και κυρίως με τις Ουπανισάδες, καθώς και της φιλοσοφίας του Πλωτίνου, ο οποίος επίσης χωρίς αποτέλεσμα προσπάθησε να φτάσει στην Ινδία. Ένα ακόμη σημαντικό και μυστηριώδες πρόσωπο, αν υπάρχει αυτό, ταξίδεψε και δάχθηκε στην Ινδία. Πρόκειται για τον Απολλώνιο τον Τιανέα, η ζωή και δράση του οποίου μοιάζει με τον Ινδών φιλοσόφων. Copy-paste δηλαδή, αν υπήρξε ο Απολλώνιος Τιανέας. Όμως ας ξεκινήσουμε με την πηγή και την αφετηρία της Ινδικής φιλοσοφίας. Πρόκειται για τις Βέδες. Σημείωση δική μας, γύρω στο 1500 π.Χ. γράφτηκαν, όταν δηλαδή ο Θεός έδινε τις 10 εντολές στον Μωυσή, μπορούμε να πούμε έτσι χαρακτηριστικά, ο διάβολος έδινε τις Βέδες στους Ινδούς. Διότι η φιλοσοφία δεν είναι τίποτα άλλο από μια προσπάθεια του ανθρώπου, όπως και η θρησκεία, να φτάσει προς τα πάνω, να ερμηνεύσει τον κόσμο, να ερμηνεύσει την ύπαρξη του κακού και όλα αυτά. Ενώ η Εκκλησία μας μιλά για αποκάλυψη. Φανερώνεται ο Θεός στο Μωυσή, φανερώνεται στους προφήτες, γίνεται ο ίδιος άνθρωπος, φωτίζει με το Άγιο Πνεύμα τους Αγίους. Έτσι είναι τελείως διαφορετική η πορεία. Η πορεία της φιλοσοφίας και της θρησκείας είναι ανθρώπινη, από κάτω προς τα πάνω. Ενώ η σωστή της Εκκλησίας μας είναι από πάνω προς τα κάτω. Κατεβαίνει, φανερώνεται ο Θεός. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε με τους φίλους μας τους Ινδιάνους. Λοιπόν, τα αρχαιότερα και τα μεγαλύτερα θρησκευτικά κείμενα της Ινδίας. Θα προχωρήσουμε στην παρουσίαση, μας λένε οι εσωτερικά, των κυριότερων Ινδικών φιλοσοφικών συστημάτων. Δεν θα ασχοληθούμε με όλα, ορισμένα. Το σύστημα Νιάγια πρόκειται για ένα σύστημα λογικής. Εξετάζει τις μεθόδους με τις οποίες ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει στην ορθή γνώση μέσω των σωστών συλλογισμών, απορρίπτοντας τους λανθασμένους. Μοιάζει πολύ με την αριστοτελική φιλοσοφία, κυρίως τη λογική, και είχε κάποια επίδραση στην Ινδική σκέψη όπως ο Αριστοτέλης στη Δύση. Έδωσε στα διάφορα φιλοσοφικά συστήματα ένα εργαλείο για να διατυπώσουν τις απόψεις τους και τα επιχειρήματά τους. Άλλωστε, η ίδια η λέξη Νιάγια σημαίνει επιχείρημα. Εκ πρώτης όψεως θα έλεγε κανείς ότι το σύστημα αυτό διοχετεύει τον ορθό τρόπο σκέψης και έκθεσης λογικών συμπερασμάτων. Όμως, στόχος του είναι, όπως και όλων των φιλοσοφικών συστημάτων της Ινδίας, η λύτρωση του ανθρώπου από την άγνοια και το ψέμα όπου βρίσκεται βυθισμένος. Είναι ένα αναλυτικό σύστημα φιλοσοφίας το οποίο δίνει απαντήσεις σε γνωσιολογικά, ορθολογικά και θεολογικά προβλήματα. Το ίδιο δεν έλεγε και ο Σωκράτης, η άγνοια, ο άνθρωπος είναι κακός από άγνοια. Εκτός από την αριστοτελική λογική που συναντούμε σε αυτό το σύστημα, μπορούμε να πούμε ότι είναι πρόδρομος και του πραγματισμού του William James, καθώς και της σημειωτικής
που βρίσκεται σε εξέλιξη στις μέρες μας. Το σύστημα Βεσεσίκα πρόκειται για ένα κοσμολογικό φιλοσοφικό σύστημα. Μας θυμίζει τις αντιλήψεις του Δημόκριτου και του Λεύκηπου στην αρχαία Ελλάδα. Θέμα του Βεσεσίκα είναι η κοσμολογία, το τι είναι και από τι αποτελείται ο κόσμος, και εκθέτει τη λεγόμενη ατομική θεωρία, όπως θα λέγαμε σήμερα, δηλαδή ότι ο κόσμος αποτελείται από τα άτομα, τα οποία είναι οι έσχατες αρχές στις οποίες μπορούμε να φτάσουμε. Από τους συνδυασμούς των ατόμων προέρχονται τα στοιχεία, γη, νερό, φωτιά και αέρας, και δημιουργείται ο κόσμος. Να λοιπόν και οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι που μιλούσαν για αυτά τα πράγματα. Μπορούμε να πούμε ότι κάτω από την περιπλοκότητα του κόσμου, αυτό το σύστημα οθεί τον ανθρώπινο νου να διαισθανθεί την ύπαρξη μιας μοναδικής αιώνιας ουσίας. Μοναδικής αιώνιας ουσίας. Να τον Μπράχμαν. Έτσι, να η ανωτέρα δύναμης. Να ο Μάτς των μασόνων. Οι πολύ απλές ουσίες είναι αιώνιες, οι σύνθετες είναι πρόσχερες. Η σύνθεση και κατ' επέκταση είναι η ύπαρξη του σύμπαντος και η διάλυση διαδέχονται η μία την άλλη αένα. Αυτό, οι ορισμένοι επιστήμονες λένε για το σύμπαν αναβοσβήνει. Να λοιπόν που το βρήκαν οι φυσικοί επιστήμονες, αναβοσβήνει το σύμπαν, ναι. Να το λοιπόν. Οι Ινδοί από το 1500 το λένε αυτό. Έτσι, μέσα αυτού του συστήματος θυμόμαστε, εκτός από τους ατομικούς φιλοσόφους, και τον Τίμεο του Πλάτωνα, με την κοσμολογία που περιέχει. Η ψυχή και το πνεύμα αναφέρονται στις νεότερες αρχές του ανθρώπου και ο χώρος και ο χρόνος στο σύμπαν. Επαναλαμβάνουμε ότι οι λέξεις μπορεί να μοιάζουν, αλλά το περιεχόμενο είναι διαφορετικό με τα εκκλησιαστικά κείμενα. Όταν τα άτομα βρίσκονται σε διάλυση, οθούνται ξανά στην ένωση και στη δημιουργία εξαιτίας μιας εσωτερικής δύναμης που διαπερνά τα πάντα. Αυτά λοιπόν μας λένε οι Ινδουιστές. Δεν μπορούν να φτάσουν στη διάκριση κτιστού-ακτίστου. Ότι δηλαδή ο άκτιστος Θεός δημιουργεί εκ του μειώντος τον κόσμο, το σύμπαν. Για αυτούς λοιπόν το σύμπαν είναι αιώνιο. Και ο Θεός είναι και αυτός μέσα στο σύμπαν, είναι η ψυχή, θα λέγαμε, του σύμπαντος. Η ανωτέρα δύναμη στον Μπράχμαν. Για να συνεχίσουμε. Το σύστημα Βεδάντα πρόκειται για το σημαντικότερο φιλοσοφικό σύστημα της Ινδίας, που πηγάζει από τις Ουπανισάδ, βασίζεται στη Βεδάντα. Έχουμε τρεις σχολές της Βεδάντα: του διεισμού, του σχετικού μη διεισμού και του απόλυτου μη διεισμού. Άρα λοιπόν, εάν κάποιος μας πει εκτός από το κτιστό και άκτιστο και όλα είναι ένα, υπάρχει και η θεωρία του διεισμού. Αυτός ο διεισμός λοιπόν στην πραγματικότητα είναι οι δύο μορφές ενός και του αυτού νομίσματος, και στο βάθος λοιπόν είναι όλα ένα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την φιλοσοφία, τα πάντα είναι μία και μοναδική ουσία, το Βράχμαν, σημείωση δική μας. Οι αρχαίοι μόνο προγόνοι έλεγαν «εν το παν», όλα είναι ένα δηλαδή. Τι σύμπτωση. Όλα δεν είναι ένα λοιπόν. Υπάρχει ο άκτιστος Θεός και το κτιστό σύμπαν και ό,τι είναι μέσα σε αυτό. Και οι άγγελοι και οι άνθρωποι κλπ. Γι' αυτό δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι άνθρωποι. Η πολλαπλότητα, και γι' αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες τον αριθμό 0 δεν τον είχαν. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι θα πει 0, έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Αφού υπάρχει το σύμπαν και είναι αιώνιο, πάντοτε υπήρχε. Πώς είναι δυνατόν να πούμε 0? Αλλά με την χριστιανική λογική και θεωρία και θεολογία υπάρχει 0. Δηλαδή, πριν τη δημιουργία του κόσμου υπήρχε μόνο ο Θεός. Αλλά ο Θεός είναι άκτιστος. Επομένως, πριν την κτήση, πριν φτιάξει ο Θεός την κτήση, υπήρχε το 0 με την έννοια ότι δεν υπήρχε το σύμπαν. Κάποτε δεν υπήρχε το σύμπαν. Το έφτιαξε ο Θεός εκ του μειόντος, εκ του μηδενός. Είπε και γεννήθησαν. Ενώ για τους Ινδούς και για όλους τους ιδωλολάτρες όλων των εποχών, το σύμπαν είναι αιώνιο. Λάθος. Μόνο ο Θεός είναι αιώνιος. Εμείς γινόμαστε κατά χάριν αιώνιοι. Η πολλαπλότητα και η φαινομενικότητα οφείλονται στην περιορισμένη μας αντίληψη που μας εμποδίζει να διακρίνουμε την ενότητα πίσω από την πολλαπλότητα. Κύριος αίτιος για την περιορισμένη αντίληψη είναι η άγνοια, την οποία πρέπει να καταπολεμά ο άνθρωπος. Γι' αυτό και το ρίχνουμε στη γιόγκα και στους βουδισμούς και σε αυτές τις πρακτικές. Οι Ινδοί λοιπόν όμως έχουν και τους ηλιστές, τους λένε τσαρβάκας. Μέσα στη μεγάλη ποικιλία των φιλοσοφικών σχολών της Ινδίας υπάρχει και μια ομάδα ηλιστών άθεων και σκεπτικιστών, όπως οι προσοκρατικοί. Δεν έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην Ινδική σκέψη. Θα λέγαμε ότι ήταν περιθωριακές μορφές σκέψης που αρνούνταν την ιερότητα των Βεδών, την ύπαρξη Θεού, ψυχής και άλλων ανώτερων κόσμων ή αρχών, όπως π.χ.
Χ του πέμπτου στοιχείου του εθέρα. Α, είχαν και τον εθέρα αυτή. Για αυτούς υπάρχει μόνο ο υλικός κόσμος και η ανθρώπινη ζωή τελειώνει με το θάνατο με τον οποίο το σώμα διαλύεται στα εξών συνετέθη. Και σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων είναι υλιστές. Άρα λοιπόν η θεωρία του υλισμού δεν ξεκινάει σήμερα, έχει τις ρίζες της στην αρχή της ιστορίας. Η υλιστική σχολή φαίνεται ότι υπήρχε από αρκετά παλιά και εξακολούθησε να υπάρχει μέχρι τις μέρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μάλιστα, ο σκεπτικισμός τους αντανακλάται στη σχολή του Πύρωνα, Έλληνα και αυτός, έτσι, του σκεπτικού μετά στην Ελλάδα. Υπήρχαν οι ναστίκα, οι αρνητές, οι μηδενιστές, οι οποίοι τα απέρριπταν όλα εκτός από την ήρεμη ζωή. Έτσι, εδώ θυμίζει τους στοικούς, τους επικούριους. Και οι παριμπατζάκα, οι περιπλανόμενοι, οι οποίοι περιφέρονταν στη χώρα και προσπαθούσαν με δεξιοτεχνία να νικήσουν στις διάφορες συζητήσεις, όπου επιχειρούσαν να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει Θεός, ψυχή κτλ. Μάλιστα υποστήριζαν ότι μπορούν να αποδείξουν και να αρνηθούν οτιδήποτε παρόμοια με τους σοφιστές στην αρχαία Αθήνα. Πρόσφεραν όμως και θετικά στοιχεία, υποβοήθησαν την ανάπτυξη κριτικού πνεύματος απέναντι στον τυπικισμό. Η φιλοσοφική σκέψη λοιπόν άκμασε την Ινδία, πρωτύτερα και περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Με την κυριαρχία της Ινδίας από τους Άγγλους, η Ινδική σκέψη γίνεται γνωστή στη Δύση και πολλοί Ευρωπαίοι φιλόσοφοι και διανοητές εκφράζουν με αμεσότητα το θαυμασμό τους στη φιλοσοφική σκέψη της Ινδίας. Ενώ η επίδρασή της Ινδικής φιλοσοφίας στο έργο τους είναι μεγάλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους Φίχτε, Σοπενχάουερ, Σέλινγκ, Μπεργσόν, Κέσσερλινγκ και τους θεοσοφιστές. Σατανιστές λοιπόν, θεοσοφιστές, μασόνοι, όλοι οι ρίζες τους, ολονών η ρίζα βρίσκεται στην Ινδία. Καζαντζάκης. Η τελευταία με τη μεγάλη προσωπικότητά της, Έλενα Πέτροβα Μπλαβάτσκι. Μεγάλη προσωπικότητα λοιπόν η Έλενα Μπλαβάτσκι. Σατανίστατε. Στην αρχή και της Άνι Μπέζαντ αργότερα έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην αναγέννηση της Ινδίας και στην επανάσταση κατά τον Άγγλο, της οποίας ηγήθηκε τελικά η μεγάλη μορφή του Γκάντι. Μεγάλη μορφή του Γκάντι, μάλιστα. Χίντου λοιπόν, Χίντου.